Υπάρχει, όπως γνωρίζετε, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου δεν έχει γίνει ποτέ διαγωνισμός για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών. Η Βουλή, νομίζω με τρόπο δημιουργικό, κουραστικό, πέρασε, υπερψήφισε το σχετικό νομοσχέδιο. Τώρα είμαστε λίγο πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Είχα πει και τότε ότι η υπερψήφιση του νομοσχεδίου είναι μόνο η αρχή. Διότι, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, απαιτείται η συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, η νόμιμη συγκρότηση πέραν πάσης αμφιβολίας για να γίνει, για να λάβει χώρα ο διαγωνισμός. Υπάρχει η πρόνοια της αναγκαιότητας για πλειοψηφία 4/5 στην διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, ούτως ώστε να συμφωνηθεί, να συγκροτηθεί το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Είναι σαφές ότι αυτή η απαιτούμενη, αυξημένη, εξαιρετικά αυξημένη απαιτούμενη πλειοψηφία ανταποκρίνονταν σε μια Βουλή η οποία είχε πολύ λιγότερα κόμματα και απαιτούσε μόνο τη συμφωνία των πάλε ποτέ κρατεών κομμάτων του πάλε ποτέ δικοματισμού, του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, ούτως ώστε να διαμορφωθεί αυτή η πλειοψηφία. Αντιλαμβάνεστε ότι σε ένα περιβάλλον πολυκομματικής Βουλής και ακριβώς επειδή εμείς είμαστε συνεπείς προς όλα όσα είχαμε πει κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου, ότι θέλουμε αυτή η διαδικασία να προχωρήσει με τις ευρύτατες δυνατές συνενέσεις, θεωρούμε ότι αυτή η τροπολογία είναι απαραίτητη, ούτως ώστε να ενσωματωθούν προτάσεις για μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, οι οποίες προέρχονται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πολυκομματική Βουλή, ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη για συνθέσεις, για ισορροπίες και για πολιτική θωράκιση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, και νομίζω ότι αυτή η τροπολογία θα πρέπει να γίνει αποδεκτή, εύχομαι, και από τη Νέα Δημοκρατία, και το λέω αυτό με την έννοια ότι θα ήθελα να υπενθυμίσω στο Σώμα ότι όταν συζητάγαμε το νομοσχέδιο, και αυτό για άλλη μια φορά χωρίς μισόλογα, εγώ θα ήθελα να το χαιρετήσω, οι διατάξεις που αφορούσαν τον διαγωνισμό, τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, υπερψηφίστηκαν όχι μόνο από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, αλλά και από την Ένωση Κεντρών, το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι, και αυτό θα ήθελα να καταγραφεί ως ένα πάρα πολύ θετικό σημείο εκκίνησης, μια πάρα πολύ θετική κληρονομιά, την οποία νομίζω όλες οι πτέρυγες της Βουλής θα πρέπει να διαφυλάξουμε και να μην τραυματίσουμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.